και λέω Φράου Μέρκελ. Είναι τόσο παράξενο επειδή είναι εδώ, ότι αναφέρομαι σε αυτήν, ότι την προσφωνώ. Ή εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί γελάτε. Εν πάση περιπτώσει, Φράου Μέρκελ, πριν από λίγο είπατε δημόσια ότι δεν έχει νόημα να είναι κανείς ευγενής ή συμπαθής προς την ελληνική κυβέρνηση απλώς και μόνο. Λέτε, πρέπει κανείς να είναι σκληρός και να εξηγήσει κανείς στους Έλληνες τι γίνεται πραγματικά, τι υπάρχει. Υπάρχουν όμως πολιτικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει να είμαστε ευγενείς, καλοί, κακοί, δυσάρεστοι ή να διαμορφώνουμε ένα πακέτο ώστε πραγματικά να λειτουργήσει η ελληνική οικονομία, ότι οι άνθρωποι να πάνε καλά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι μόνο αν στην Ελλάδα τα πράγματα πάνε καλά και αν είναι μέτρα τα οποία θα έχουν αποτέλεσμα, ότι θα έχουν ένα αποτέλεσμα επιτέλους τα χρήματα τα οποία μας χρωστάνε να τα μας τα αποπληρώσουν. Αν κοιτάξω, εσείς ως καγκελάριος, εσείς κύριε Σόιμπλε, πώς κινηθήκατε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και εσείς κύριε Γκάμπριελ, πώς εκφραστήκατε δημόσια, μιλήσατε για Brexit, απειλήσατε, θα πετάξουμε έξω, θα κάνουμε, θα τους βγάλουμε από εδώ, θα τους βάλουμε από εκεί. Μα κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι μια γερμανική κυβέρνηση η οποία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, βλάπτει την Ευρώπη, βλάπτει τη Γερμανία. Και δεν βοηθάτε την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Αυτό θέλω να πω εγώ. Και αναρωτιέμαι, κυρία Μέρκελ, χρειάζεται να έχετε αυτόν τον τόνο? Χρειάζεται πραγματικά να έχετε όλο σας το προσωπικό από πίσω σας? Χρειάζεται τόσα κλισέ και τόσα στερεότυπα? Είναι αναγκαίο? Δεν θα ήταν κάτι άλλο αναγκαίο? Δεν θα ήταν αναγκαίο αυτή τη στιγμή να στραφεί προς τον γερμανό φορολογούμενο και να εξηγείτε γιατί κάνετε αυτή την πολιτική? Γιατί η Ευρώπη πρέπει ντε και καλά να είναι συνεκτική όλοι μαζί, να κινούνται προς μια κατεύθυνση? Γιατί μας το λέτε αυτό? Γιατί να αναγκαία αυτή την πολιτική, απλώς και μόνο να λέτε με όλα αυτά τα αφηρημένα και πολύπλοκα και έολα και να πέφτεται μετά σε κλισέ και να μην καταλαβαίνουμε το πραγματικό γιατί? Και αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει αλλαγές. Πρέπει επιτέλους να έχει μια λογική φορολογική πολιτική και επιτέλους θα πρέπει να τολμήσει, εν πάση περιπτώσει, να στραφεί κατά των πλουσίων και των εφοπλιστών και να πληρώσουν επιτέλους. Αλλά εσείς, κυρία Μέρκελ, εσείς, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ποτέ δεν τολμήσατε να κάνετε μια δύσκολη αναθεώρηση φορολογική εδώ πέρα, η οποία μέχρι να πάρετε μια απόφαση περιμένετε και 3 γκάλοπ για να μιλήσετε. Λέτε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να επιδείξει σκληρότητα, αποφασιστικότητα και τα σχετικά. Εσείς δεν πρέπει να ντρέπεστε. Εσείς κάνετε 8 δημοψηφίσματα για να μιλήσετε. Αυτή τι να κάνουν? Και αγαπητοί συνάδελφοι της CDU CSU, ξέρω ότι πολλοί θέλουν να πούνε όχι. Έχω την εντύπωση ότι δεν είστε καν σε θέση να κάνετε μια λογική αποτίμηση του τι συμβαίνει μέσα στην Ευρώπη, τι συμβαίνει μέσα στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικοί λένε να φύγουν οι Έλληνες από το ευρώ και να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, επιτέλους να τελειώνουμε με την Ελλάδα και να συνεχίσουμε από την άλλη μεριά, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνετε ότι αν βγάλουμε τους Έλληνες από το ευρώ, η κατάσταση στην Ελλάδα θα γίνει τραγική? Ότι οι άνθρωποι, οι Έλληνες εκεί, έχουν που περνάνε δύσκολα, έχουν που έχουν προβλήματα, θα πάνε ακόμα λιγότερο? Είναι πολύ εύκολο να πάτε και λένε εσείς, ορίστε, το είπα, θα φύγουν οι Έλληνες και εγώ επιτέλους θα πω όχι και είναι αυτό υπέρ των Γερμανών. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό και σίγουρα θα βγάλετε και περισσότερους ψηφοφόρους και ψήφους. Μην νομίζετε όμως έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα? Αν η Ελλάδα βγει από το ευρώ, τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ξέρετε τι θα κάνετε? Θα πρέπει να βρείτε πολύ περισσότερα λεφτά για να δίνετε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν θα πάψει να υπάρχει, θα εξακολουθήσει να υπάρχει πολύ πιο φτωχή. Και οπότε εμείς δεν θα είναι πολύ πιο δύσκολο εμείς να τους δίνουμε συνεχώς λεφτά ως ανθρωπιστική βοήθεια που δεν θα τα δώσουμε ποτέ πίσω? Πείτε ναι αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι είναι δύσκολο το πακέτο, βοηθήστε όμως και αυτό είναι καλύτερη πολιτική για όλους μας. Και τέλος.
Και κυρία Μέρκελ, φράου Μέρκελ, δεν βλέπετε, δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ και 5 χρόνια με αυτήν την ρεαλιστική διστακτική πολιτική πάτε με πολύ διστακτικά βήματα και δεν φτάνετε σε ένα συμπέρασμα. Στην αρχή είναι όλα ωραία και καλά, λένε ναι, προσέχω, κοιτάω το μέλλον, δεν ξέρω τι υπάρχει, κάνω το ένα βήμα μετά το άλλο και τα σχετικά. Το γεγονός όμως ότι ξαναμιλάνε για ευρωκρίση. Εδώ και 5 χρόνια μιλάμε για ευρωκρίση. Δείχνει ότι η λύση αυτού του αντικειμενικού προγράμματος δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι μία λύση του λίγο-λίγο. Θέλουμε ένα πρόγραμμα. Τι θα κάνει η Ευρωζώνη, πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε την πραγματική Ευρωπαϊκή και Οικονομική Ένωση με το ένα νόμισμα και περιμένουμε από εσάς ως αρχηγό του μεγαλύτερου, του ισχυρότερου κράτους μέσα στην Ευρώπη να σκεφτείτε κάτι και να παίξετε ένα ρόλο προπομπού. Γιατί εσείς είστε ο αρχηγός αυτής της κυβέρνησης και θα πρέπει να κάνετε κάτι πιο ουσιαστικό και να πείτε η κατεύθυνση της Ευρώπης είναι αυτή και όχι διστακτικά βήματα ένα-ένα και με το μαλακό. Η Ευρώπη χρειάζεται και άλλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτή η ευρωκρίση το πρόβλημα. Δεν είναι το δυσκολότερο πρόβλημα που έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε τι γίνεται με την τραγωδία των προσφύγων. Κοιτάξτε τι γίνεται μέσα σε όλη τη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στα ελληνικά νησιά. Κοιτάξτε, είναι τραγική η αδυναμία της Ευρώπης να ανταποκριθεί. Είναι τραγικό πως δεν κάνουν κάτι οι εθνικές κυβερνήσεις και δεν είναι σε θέση να πάρουν μερικές δεκάδες χιλιάδες. Προσφύγων. Εδώ εξηγείται ότι χρειαζόμαστε μια άλλη διάσταση της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε ένα όραμα για την Ευρώπη. Και φυσικά βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πακέτο έχει πάρα πολλά προβλήματα και δυσκολίες. Γιατί εδώ υπάρχουν μειώσεις, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν μερικά προβλήματα τα οποία έχουν κυκλικά και τα οποία χωρίς αμφιβολία δεν θα μας βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση, θα ξαναμπούμε. Και χωρίς αμφιβολία δεν υπάρχει μια πραγματική βοήθεια υποστήριξη. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι η Ελλάδα στο τέλος δεν θα μπορέσει ποτέ να πληρώσει αυτό το χρέος. Αλλά δεν τολμάτε να το πείτε αφρό προς τον γερμανικό λαό και να του πείτε η Ελλάδα δεν θα πληρώσει ποτέ. Και μέσα όλο αυτό το πακέτο υπάρχουν και πάρα πολλές ελπίδες. Κύριε Σόιμπλε, μας είπατε ξανά αυτά τις ιδιωτικοποιήσεις και το ταμείο και τα 50 δις που ελπίζουμε να πάρουμε. Για να σας πω ειλικρινά, εσείς ξέρετε να κινήσετε μέσα χρήματα. Ξέρετε ότι τα 50 δις ποτέ δεν θα εμφανιστούν από τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι ελπίδες αυτά τα οποία μας παρουσιάζετε. Και γι' αυτό ας είστε ειλικρινείς και πείτε ό,τι αφορά το Δουνουτού, το οποίο έχει δίκαιο προκειμένου. Κούρεμα χρειαζόμαστε, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν θα βρεθούν τα 50 δις από τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν θα βρεθούν. Και αγαπητοί συνάδελφοι, το δικό μου το κόμμα, παρόλο της δημοκρατικής και οικονομικής δυσκολίας οι οποίες βρίσκεται μέσα αυτό το πακέτο και τα λάθη τα οποία έχει θα το υπερψηφίσουν. Αλλά αυτό είναι ένα ναι στην Ευρώπη, ένα ναι σε ένα ευρωπαϊκό συμβιβασμό και δεν είναι ένα ναι σε αυτή την κυβέρνηση η οποία στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων κινήθηκε αντιευρωπαϊκά χωρίς ανάληψη ευθύνης και αδιαφορώντας για το ευρύτερο καλό. Γιατί ξέρουμε ότι αν αυτά τα λεφτά δεν πάνε στην Ελλάδα, τότε η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ και τότε θα πρέπει και εμείς ως αριστεροί να σκεφτούμε τι θα γίνει αυτό. Ναι, ξέρουμε ότι πολλοί θεωρούν την κατάσταση στην Ελλάδα δύσκολη. Ξέρουμε ότι πολλοί με αυτό το πακέτο δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά η εναλλακτική λύση να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα χειρότερη. Για τους ανθρώπους στην Ευρώπη η κατάσταση θα είναι τραγική αν βγει από την Ευρώπη και το ευρώ. Γι' αυτό επιδείξτε αλληλεγγύη με τους ανθρώπους στην Ελλάδα όπως θα κάνουμε και εμείς.